Περισσότερα από 50.000 στρέμματα έχουν πλημμυρίσει σε δεκάδες χωριά του νομού των Σερών από τις καταστροφικές πλημμύρες που σημειώθηκαν τα τελευταία 24 ώρα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο νομός μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που σημειώθηκαν τα τελευταία 24 ώρα. Μια μέρα νωρίτερα, ο αντιπεριφερειάρχης Σερών Γιάννης Μωυσιάδης σε δηλώσεις του αναφερόταν στις προσπάθειες που γίνονταν προσπαθώντας να ελέγξουν όσο αυτό είναι δυνατόν την κατάσταση. Βρισκόμαστε στον έφορο κάμπο των Σερών που έχει δυναμικές καλλιέργειες. Το ανάχωμα που έχει καταστραφεί σαν ζημία είναι και αυτό πάρα πολύ μεγάλη και θα χρειαστεί επομένως να έχουμε από τη μια μεριά να κηρυχτούμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να μπορούμε να ενεργήσουμε άμεσα και χωρίς τις χρονοβόρες διαδικασίες των δημοπρασιών που γίνονται με ανοιχτούς διαγωνισμούς και διεθνείς διαγωνισμούς. Και από την άλλη μεριά να έχουμε τα χρήματα που χρειάζονται για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Βάσει των μέχρι στιγμής στοιχείων των τεχνικών υπηρεσιών των πληγέντων Δήμων έχουν πλημμυρίσει περί τα 50.000 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων σε δεκάδες χωριά του νομού Σερών. Φθορές έχουν υποστεί τα αρδευτικά και αποστραγγιστικά δίκτυα, αγροτικοί δρόμοι και γέφυρες έχουν κοπεί στα δύο, αντλιοστάσια έχουν σκεπαστεί από τεράστιες ποσότητες νερού, ενώ στα αναχώματα της ροής του Στριμώνα έχουν σημειωθεί καθυζήσεις και θράψεις.